Τώρα το 2010 σαν διεθνές ιατρικές κοινότητες, κάθε χρόνο έχουμε και ένα διεθνές ιατρικές. Αν αυτό έχει, εγώ θα έλεγα, σε ποσοστό ας πούμε 10% των εκδηλώσεων ουσία, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Γιατί αυτά τα χρόνια, ας πούμε, χρονιά του Καβάφη, χρονιά του Επικοινότητας, χρονιά του Τάβε, τώρα έχουν μια σειρά από εκδηλώσεις. Καλές είναι οι εκδηλώσεις. Και καλές είναι για να μαθαίνουν και κάποια πράγματα, να μαθαίνουν και κάποια άλλη. Δεν είναι κακό. Αλλά χρειάζονται και κάποιες ουσιαστικές πράξεις. Δηλαδή, στα πλαίσια του έτους επικοινότητας θα ήταν καλό, ας πούμε, αυτοί οι μεγάλοι, ας πούμε, οι G-TAVE, ξέρω εγώ, να πούνε, κάνουν κάποια πράγματα. Που μαζεύονται να πούνε κάτι και βλέπεις, ας πούμε, αυτές τις δυνάμεις που μπορούν να κάνουν κάτι που στα πλαίσια του συμφέροντος δεν το κάνουν. Οπότε δεν ξέρω. Σε σχέση με την ευαισθητοποίηση του κόσμου, τι θα περιμέναμε, τι θα θέλαμε. Ο κόσμος, εγώ νομίζω ότι με την, εάν οι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται και έχουν κάποια γνώση προσπαθούν να τη διαδίδουν, αυτό βοηθάει. Ο κόσμος ευαισθητοποιείται. Εγώ είμαι αισιόδοξος σε αυτό. Δηλαδή βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι δεν είναι όπως οι παλιοί. Γιατί ακόμη και στο θα πετάξουν το τσιγάρο, ας πούμε, το σκέφτονται γιατί ξέρουν τι σημαίνει. Γιατί μαθαίνουν, γιατί μελετάνε, γιατί έχουν τον τρόπο να πάρουν πληροφόρηση, οπότε αν βομβαρδίζονται με τέτοια πράγματα είναι καλό. Εγώ γι' αυτό εκτιμώ και την δικιά σου ενέργεια, γι' αυτό και πάω όπου με φωνάζουν για να πω δύο λόγια, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ξέρει, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, επειδή πρόπερση ή πέρσι, πρόπερση το κάναμε για πρώτη φορά στην φυκολογική εταιρεία, είπαμε ότι τα φύκια εκτός των άλλων μπορούν να μας δώσουν πληροφόρηση για το αν είναι καθαρά το νερά. Αυτό λοιπόν χάλασε κόσμο. Τώρα το ψάχνουν όλοι. Και λένε, ελάτε να μας πείτε, ας πούμε, γιατί και πώς και τα λοιπά. Ή ότι αυτά τα φύκια που όλοι λένε, α, έχει φύκια και είναι βρώμικη θάλασσα, δεν είναι καθόλου βρώμικη. Είναι δείκτης καθαρών υδάτων, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Αυτά λοιπόν περνάνε. Και είναι καλό το ότι περνάνε. Και ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ρωτάνε, πέρσι με έψαχνε μία μέσω της φυκολογικής εταιρείας να μου πει ότι θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο στην Κορινθία. Και εκεί από κάτω έχει φύγει η θάλασσα. Να το πάρω το οικόπεδο, να μην το πάρω. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αυτό είναι ένδειξη όμως του πώς σχετίζεται η βιοπικιλότητα με την καθημερινότητά μας. Ναι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην Αφρική ή στους πόλους. Όχι, όχι. Και τώρα που μιλάμε για Αφρική και πόλους, στους πόλους, αυτή η μελέτη που έγινε από αυτούς τους συναδέλφους δείχνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι εκεί που πήγανε κανονικά δεν έχει πάγους και δεν είχε. Ήταν θάλασσα, εντάξει, χαμηλέ θερμοκρασίε, αλλά δεν είχε πάγο. Δεν είναι απομονωμένο όπω ήταν κάποια. Στο υπάρχει μια άλλη θερμοκρασία. Mm.